Όλγα, καλησπέρα. Δεν ξέρουμε κατά πόσο έχουν δοθεί οι απαντήσεις του Υπουργείου Παιδείας. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε, κυρίες και κύριοι. Από το Υπουργείο Παιδείας, από το πρωί, όπως είπες και εσύ, αναμένουν οι εκπαιδευτικές οργανώσεις ΠΟΕΔΟ, ΕΛΜΕ και ΟΛΤΕΚ τις γραπτές εισηγήσεις και προτάσεις του Υπουργείου Παιδείας επί των εισηγήσεων και των προτάσεων που κατέθεσαν οι εκπαιδευτικές οργανώσεις όσον αφορά το κρίσιμο θέμα της παιδείας. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή αποστέλλονται οι προτάσεις. Μέχρι πριν από λίγο, οι προτάσεις ετοιμάζονταν από το Υπουργείο Παιδείας. Η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας έχει επικοινωνήσει με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις και έχουν διευθετήσει τον τρόπο με τον οποίο αποστέλλονται. Δεν θα έρθουν απόψε οι εκπαιδευτικές οργανώσεις να πάρουν διαχειρός τις προτάσεις. Ωστόσο, η νύχτα θα είναι μεγάλη για τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, οι οποίες θα μελετούν τις προτάσεις τους για να δουν τι μέλη γενέστε, αν συμφωνούν, αν διαφωνούν. Να πούμε ότι αυτές οι προτάσεις θα κρίνουν το μέλλον τόσο του διαλόγου, όσο και της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Να πούμε ότι τα μέτρα που έχουν εξαγγείλει οι εκπαιδευτικές οργανώσεις παραμένουν στο τραπέζι. Αυτό το ότι στις 28 του Αυγούστου θα βγουν στους δρόμους και συγκεκριμένα έξω από το Προεδρικό Μέγαρο για να διαδηλώσουν. Και τα απεργιακά μέτρα παραμένουν στο τραπέζι για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Θα είναι κοινή θέση όλων ότι είμαστε σε αδιέξοδο, δεν παρατηρήθηκε οποιαδήποτε πρόοδος πέραν του ότι διεξάγεται ένας διάλογος, άρα κρατάμε δύο πράγματα. Δόθηκαν πριν από λίγο οι απαντήσεις του Υπουργείου Παιδείας και το δεύτερο, θα αναμένουμε προφανώς και την αντίδραση των εκπαιδευτικών οργανώσεων, οι οποίες ήδη θα έχουν θέση υπό μελέτη τις απαντήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ επί του παρόντος.